Καλησπέρα σας. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε? Εγώ είμαι σήμερα αρκετά καλά, είχα ένα θέμα με τον ώμο μου, με πόνουσε λιγάκι, αλλά εντάξει, οκ, σιγά το πράγμα. Ηρεμία, χαλάρωση, μείω χαλαρωτικό και όλα καλά. Ξέρω ότι όλα προέρχονται από εδώ, μου το έχει πει ο γιατρός αυτό, ορθοπαιδικός. Θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ όμορφο που έκανα σήμερα για πρώτη φορά και βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω, είναι επειδή έβαλα την αγάπη μου μέσα. Είναι επειδή έβαλα μέσα τη χαρά μου, γιατί γενικά πάνε όλα πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων στο Θεό γι' αυτό. Λοιπόν, ξεκινάω να σας δείξω το εξής. Έκανα σήμερα κέικ πορτοκαλιού και κλασική συνταγή με το πορτοκάλι, μόνο που εγώ έβαλα μέσα αλεύρι χωρίς γλουτένι. Εδώ, ήδη έχουν τσιβήσει τα ποντίκια μου λίγο, τα παιδιά μου εννοώ. Αυτό εδώ μην το βλέπετε έτσι, σαν όχι ρευστό, σαν αυτό, δεν είναι σαν αυτό, είναι άλλη υφή του, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα παιδιά μου φάγανε και είναι ξετρελαμένα, φάγα κι εγώ. Έβαλα μέσα βανίλια, έβαλα καστανή ζάχαρη, που κανονικά δεν θα έπρεπε να βάλω, αλλά οκ. Το πιο σημαντικό είναι ότι το κέικ αυτό έγινε με αλεύρι χωρίς γλουτένι. Σας το έχω δείξει το αλεύρι που πήρα σε προηγούμενο βίντεο. Πού να βάλω το τρίποδο μου εδώ πέρα να μην βλέπετε πιο φωτεινά, βρε παιδιά. Μισό λεπτό. Έχω ανάψει το μάτι εδώ πέρα και φοβάμαι μην πάρουμε καμιά φωτιά. Ωραία, να είμαστε. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι η κολοκύθα που υπήρχε εκεί πίσω δεν υπάρχει, διότι χθες την έκανα κολοκυθόσουπα, την έφαγα κιόλας, είναι ήδη μέσα στο στομάχι μου, φανταστική. Και από την κολοκύθα πήρα τους σπόρους της κολοκύθας, τους μούλιασα, τους έβγαλα γύρω-γύρω της κολοκύθας και τους έχω βάλει εδώ πέρα, σε αυτή την πετσέτα εδώ πέρα, για να στεγνώσουνε, έτσι. Και αφού στεγνώσουν καλά-καλά, θα τους ψήσω. Ωραία πράγματα γενικότερα, δημιουργικά. Έχω κάνει και ένα γλαστράκι από πυλό, αλλά επειδή είμαι πάρα πολύ αρχάρια με αυτές τις κατασκευές, έχει ψιλοσπάσει λίγο το γλαστράκι, το κόλλησα όσο μπορούσα με κόλλα τλακόλ και έκανα και την εξής βλακεία. Πήρα ένα κάδο γιαουρτιού, και έβαλα τον πυλό γύρω-γύρω από το γιαούρτι και τώρα δεν βγαίνει ο κάδος από μέσα. Αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, για όλα υπάρχει μια πρώτη φορά και για όλα μαθαίνουμε. Την επόμενη φορά, λογικά, θα πρέπει να βάλω ζελατίνη για να μην κολλήσει ο πυλός. Αυτό προορίζεται για δώρο για δασκάλα από το προηγούμενο σχολείο της κόρης μου που την αγαπάει πάρα πολύ. Θα δούμε τώρα αν θα το δώσουμε. Θα δούμε. Τέλος παντών, θέλω να το βάψω ακόμα, έχω πάρει τα σπρέι μου κτλ. Γενικότερα είμαι πάρα πολύ καλά. Θα σας πω κάποια στιγμή το λόγο, όχι ακόμα. Θα αργήσει ο καιρός ακόμα για να σας το πω. Νιώθω πάρα πολύ καλά, νιώθω ανάλαφρη μέσα στην ψυχή μου. Χθες που έκανα ψυχοθεραπεία ένιωσα πάρα πολύ καλά, αλήθεια σας το λέω. Είπα κάποια πράγματα και για άλλη μια φορά συνειδητοποίησα ακόμα περισσότερα πράγματα για μένα. Έρχονται Χριστούγεννα, έχω αρκετή άδεια μέσα στο Δεκέμβρη, το οποίο σημαίνει ότι θα κάτσω και θα ηρεμήσω αρκετά. Γιατί εγώ νόμιζα ότι την άδεια μπορούμε να την πάρουμε μέχρι και τέλος του Μαρτίου. Την άδεια του 24 εννοώ. Με πληροφόρησαν από τη δουλειά μου ότι όχι μέχρι τέλος του Δεκέμβρη. Οπότε εγώ έχω περίπου 3 εβδομάδες άδεια μέχρι και τέλος του Δεκεμβρίου. Μην με ρωτήσετε αν θα πάω πουθενά, δεν θα πάω πουθενά γιατί ο άντρας μου δουλεύει, δεν μπορώ να φύγω. Αλλά σίγουρα θα κάνω βόλτες στο πάρκο, που μου αρέσει πάρα πολύ, θα πάω στον αγγλικό κήπο, θα συναντήσω φίλους για καφέ το πρωί, κάτι το οποίο μου έχει λείψει απίστευτα. Αυτά. Γενικότερα όσο πάει και περνάει ο καιρός, νιώθω τον εαυτό μου πολύ καλύτερα. Έχω αρχίσει και την διατροφή αυτή που κάνω χωρίς γαλακτοκομικά, χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη και ναι με πεινάω γιατί δεν έτρωγα τις ποσότητες που τρώω, έβρισκα ας πούμε κάτι με ζάχαρη, κατευθείαν το τρώγα. Μισό λεπτό. Τι έλεγα, ήρθε η κόρη μου μέσα και μου φέρει το πιάτο, το κατασπάραξε το κέικ.
Έλεγα λοιπόν ότι και νιώθω διαφορά με τις βιταμίνες που παίρνω, γιατί παίρνω αρκετές βιταμίνες, νιώθω ότι με βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Και επίσης, δεν σας είπα το άλλο. Η ομοιοπαθητικός από την οποία έπαιρνα τα σπρέι μου για την ψωρίαση, η θυροειδή και τα λοιπά, έχει βγάλει κάτι καινούργιες κρέμες που έχει να κάνει με μπότοξ. Δεν έχω πάρει ακόμα, σαν περίπτωση που με ρωτήσετε. Το ερευνώ, δεν έχω δει καν τις τιμές. Θέλω όμως να τις δω για να αγοράσω. Γιατί στα σχόλια που τις κάνουν από κάτω, αυτές που παίρνουν τις συγκεκριμένες κρέμες, έχουν δει φανταστικά αποτελέσματα και θα ήθελα και εγώ να το κάνω εδώ. Δεν καταφεύγω σε ενέσημα τέτοια, γιατί τα φοβάμαι. Δεν ξέρω, τα φοβάμαι. Είναι μέσα στον οργανισμό κτλ. Τώρα θα μου πεις γιατί κάνεις τατού. Έχεις δίκιο. Είναι λίγο αλλιώς αυτό, διαφορετικό. Απλά θα ήθελα εγώ κυρίως για το Botox αυτό εδώ. Αυτό τη γραμμή εδώ, να την εξαφανίσω, αν γίνεται. Θα το κοιτάξω και θα σας πω. Λοιπόν, θα κάνω και μέσα στην εβδομάδα μπάλες ενέργειας με, πώς τους λένε, με χουρμάδες, κακάο και βρώμη. Αν και διάβασα ότι για το Χασιμότο δεν κάνει να τρώμε ντάτελ, δηλαδή χουρμάδες λόγω ζάχαρης. Εντάξει, με μέτρο όλα. Πιστεύω αν φάω ένα χουρμά, μια τέτοια μπάλα μέσα στην εβδομάδα, μία μόνο, δεν νομίζω να μου κάνει και τόσο μεγάλο κακό. Θα το κοιτάξω όμως. Απλά παρατήρησα, εγώ έχω να φάω τώρα γαλακτοκομικά και τέτοια περίπου 2 εβδομάδες. Τρομερά ελάχιστο διάστημα. Παρατήρησα ότι εδώ, ναι μεν είναι αυτό το άσπρο το, με τις, πώς τις λένε, τα ταλέπια, αλλά δεν έχω τη φαγούρα, παιδιά. Δεν έχω τη φαγούρα που ήθελα να βγάλω το δέρμα μου. Ξυνόμουν και μου λέει ο Κυριάκος, θα το ματώσεις. Εδώ, νομίζω ότι είναι καλύτερα. Μέρα με τη μέρα, νομίζω μήνα με το μήνα, θα πάει και καλύτερα, γιατί αυτό θέλει σίγουρα κάποιους μήνες χρήση. Δεύτερη επίσκεψη ο γιος μου, έφαγε και αυτό στο κέικ του. Και τι έλεγα λοιπόν, ότι όταν έχεις ένα αυτοάνοσο παραπάνω από 20 χρόνια, δεν μπορείς μέσα σε 2 εβδομάδες να το εξαφανίσεις. Εντάξει, σιγά σιγά. Όλα θέλουν το μέτρο τους. Και αν κάνουμε και καμιά τασταλία, εντάξει, ρε παιδιά, δεν νομίζω να γεμίζουμε ψωρίαση. Κάποια πράγματα θέλουν λίγο το χρόνο τους και το σώμα έτσι σιγά σιγά να μάθει την καινούργια του ρουτίνα, να το πω έτσι. Λοιπόν, ανυπομονώ να έρθει η παραγγελία μου από το Temu. Έχω πάρει κάτι πάρα πολύ ωραίο για το haul. Αυτά μέσα σε άκρες. Έκανε καλό καιρό σήμερα εδώ πέρα, παρόλο που είχε κρυό. Έκανε καλό καιρό, δεν παραπονιέμαι. Πήγα και πήρα από το Lidl σήμερα πράγματα, δεν σας το είπα. Εντάξει, δεν βρήκα και πράγματα που να με εντυπωσίασαν. Βρήκα μόνο φρισκέζε, πώς το λένε, τυρί, κρέμα, αλλά vegan. Για μένα που δεν κάνει να τρώω γαλακτοκομικά. Και αυτά, δεν είχε κάτι το οποίο να με ενθουσίασε πάρα πολύ. Τώρα για τα φρούτα δεν ξέρω να σας πω, δεν πήρα. Ντομάτες πήρα, ντοματίνια που αρέσουν στα παιδιά. Καρύδια πήρα, που θέλω να τα βάλω σε κανένα γλυκάκι έτσι να κάνω. Αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου είδατε για άλλη μια φορά. Αχ, φιλάκια πολλά. Και να εύχεστε τα καλύτερα για όλους. Ακόμα όταν κάποιοι δεν εύχονται τα καλύτερα για εσάς, εσείς να τα εύχεστε. Θα σας κάνει πάρα πολύ καλό μέσα στην ψυχή σας, πιστέψτε με. Λοιπόν, αυτά σας φιλώ. Πάω σιγά σιγά να βολέψω τα πράγματά μου εδώ πέρα και να ετοιμάσω τα παιδιά για ύπνο σιγά σιγά, σιγά σιγά, σιγά σιγά, τρίωρο. Τρίωρο. Αυτά. Φιλάκια πολλά, θα τα ξαναπούμε. Τσάου.